Σέργιος Θεοφανίδης, αμυντικός αναλυτής στο defensepoint.gr και ειδικός σε θέματα αεροπορίας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Θεοφανίδη, για ακόμα μία φορά στο News Hub. Καλησπέρα, κύριε Δαμαφωλίτη. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Θεοφανίδη, το δημοτικό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σούνακ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, έφερε στην επιφάνεια και κάποια άλλα σημεία που ενδεχομένως να διερευνήθηκαν και άσχετα ή μπορεί να συνδέονται, θα μας το πείτε εσείς, όπως είναι ας πούμε μια μεγάλη συμφωνία που βρίσκεται στα σκαριά μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Τουρκίας και είναι σε πολλά επίπεδα, κυρίως όμως είναι το αμυντικό, έχει και οικονομικό σκέλος και στρατιωτικό, πολλοί τη χαρακτηρίζουν όπως τη συμφωνία που υπογράψαμε εμείς, ανάλογη μεγέθους με τη συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία. Και κυρίως όμως έφερε στην επιφάνεια την διάθεση των Εγγλέζων να προμηθεύσουν Eurofighter στους Τούρκους που ψάχνουν να βρουν απάντηση στα δικά μας τα Ραφάλ. Και μπαίνω στο επιχειρησιακό κομμάτι πρώτα. Τι σημαίνει η απόκτηση των Eurofighter από τους Τούρκους? Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ήταν μια εντελώς άκοψη, για να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, ενέργεια από την πλευρά του Βρετανού Πρωθυπουργού, η ακύρωση της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εκτιμώ ότι δεν αντιπροσωπεύει όλο το βρετανικό πολιτικό σύστημα και τον πολιτικό κόσμο. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες σας ότι υπάρχει συνεργασία στον αμυντικό τομέα μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας. Δηλαδή τα UAV, τα Bayraktar, και όσα UAV έχουν αναπτύξει οι Τούρκοι και μπορούν να μεταφέρουν όπλα ως επιτοπλίστων τουρκικής ανάπτυξης και κατασκευής, ουσιαστικά κατόρθωσαν οι Τούρκοι να τους ενσωματώσουν όπλα, ακριβώς επειδή κάποιες ευαίσθητες, κάποιες κρίσιμες τεχνολογίες αποδεσμεύτηκαν από τις βρετανικές εταιρείες, από βρετανικές εταιρείες, με συγχωρείτε. Συνεργασία με τουρκικές εταιρείες και με την τουρκική βιομηχανία, η οποία είναι ακμάζουσα, έχουν και οι ισπανικές εταιρείες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει έστω και το παραμικρό περιθώριο αποδοχής μιας τέτοιας συμπεριφοράς από έναν πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Βρετανία. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, αυτές οι χώρες έχουν χρόνια συνεργασία, η Βρετανία έχει χρόνια συνεργασία με την Τουρκία. Στο κομμάτι των Eurofighter που αναφερθήκατε, οι Τούρκοι στρέφονται στο Eurofighter αναζητώντας κάποια λύση επιχειρησιακή από τη μία πλευρά και προσπαθώντας από την άλλη πλευρά να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-16 Viper. Η διαφορά είναι πια, το F-16 Viper είναι ένα όριμο μαχητικό, όπως είναι και το Eurofighter, πλην όμως έχει κατασκευαστεί σε πολύ περισσότερα κομμάτια. Είναι μονοκινητήριο, είναι πολλαπλού ρόλου, είναι χαμηλότερου, σημαντικά χαμηλότερου κόστους μαχητικό, το F-16 Viper πάντα. Και το F-16 είναι ένα μαχητικό στο οποίο βασίζεται όλο το αξιόμαχο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, της τουρκικής αεροπορίας. Οι Τούρκοι απέκτησαν περισσότερα από 270 κομμάτια. Ουσιαστικά στήριξαν την αεροπορική τους βιομηχανία επάνω στο πρόγραμμα F-16 τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουν συναρμολογήσει αεροσκάφη, έχουν συναρμολογήσει αεροσκάφη για λογαριασμό της Αιγύπτου και για λογαριασμό της Πακιστάν στο παρελθόν. Και η τουρκική αεροπορία λοιπόν και η τουρκική βιομηχανία βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο F-16. Άρα η στροφή προς το Eurofighter είναι μια στροφή που οφείλεται τόσο σε επιχειρησιακούς όσο και σε διαπραγματευτικούς λόγους. Σε αυτό πριν να προχωρήσετε να κάνω μόνο μία ερώτηση. Παρακαλώ. Η στροφή στα Eurofighter προϋποθέτει άλλη εκπαίδευση. Βάζω δύο παράγοντες. Το θέμα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης και το θέμα το οικονομικό. Γιατί από ό,τι φαίνεται στην ιδιογραφία, οι Τουρκοί προσπαθούν να βρουν μεταχειρισμένα Eurofighter. Δηλαδή, αντιγράφουν λίγο τη συνταγή τη δική μας που κάναμε με τα Ραφάλ. Πόσο είναι λοιπόν εύκολο στο οικονομικό και στο θέμα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης, βέβαια.
Αυτό το ζήτημα που θέτεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια αεροπορία όπως η τουρκική να στραφεί σε ένα νέο τύπο αεροσκάφους. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα τελευταία 40 χρόνια η τουρκική αεροπορία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο F-16. Η εισαγωγή ενός μαχητικού σε υπηρεσία απαιτεί εκπαιδεύσεις μηχανικών, που είναι διάφορες οι ειδικότητες εκεί, έτσι. Είναι οι μηχανοσυνθέτες, είναι οι ηλεκτρονικοί, είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες. Απαιτεί το στήσιμο μιας υποδομής που ουσιαστικά τι κάνει, παραγγέλνει, προπαραγγέλνει ανταλλακτικά για να εξυπηρετήσει τα αεροπλάνα στα συνεργεία και κατόπιν στη γραμμή πτήσεων. Λοιπόν, είναι τα simulators που γίνονται οι εκπαιδεύσεις των υπταμένων. Η υποστήριξη των simulator είναι μια τεράστια υποδομή που πρέπει να στηθεί πίσω από κάθε τύπο μαχητικού. Αυτή η υποδομή, κύριε Δαμαβολίτη, κοστίζει πάρα πολύ σε χρόνο και σε χρήματα. Δηλαδή, θα κοστίσει πάρα πολύ σε χρόνο και σε χρήματα στην Τουρκία να στραφεί στο Eurofighter, δηλαδή να πάρει είτε καινούργια είτε μετακυρισμένα. Είτε καινούργια αεροσκάφη αγοράσει, είτε μεταχειρισμένα. Αυτή η υποδομή σε μια αεροπορία που έχει ουσιαστικά ένα τύπο μαχητικού, που είναι το F-16, θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά χρήματα. Η Ελλάδα αγόρασε τα Ραφάλ γιατί ήδη είχε γαλλική υποδομή στην πολεμική της αεροπορία. Δηλαδή η Τανάγα είναι μια αμιγώς γαλλική πτέρυγα της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή ήρθανε τα simulators, κάποιοι τεχνικοί που ήταν στα Mirage 2005, πιθανότατα και σε άλλους τύπους και από τα F-16 προήλθαν. Λοιπόν, πήγαν στην Γαλλία για να εκπαιδευτούν στο Ραφάλ, αλλά τις υποδομές, τις βασικές υποδομές και τη βασική φιλοσοφία υποστήριξης των γαλλικών μαχητικών την έχουμε εδώ και 50 χρόνια, από το 1975. Και μας πήρε πάρα πολύ καιρό τότε και εμάς πάνω από δεκαετία για να την ενσωματώσουμε, για να τη λειτουργήσουμε. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την αμερικάνικη. Έχει και διαφορά στο ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν φάει μπλοκ από τον αμερικανικό παράγοντα και σε θέμα αναβάθμισης, στα Viper δηλαδή, και σε θέμα υποστήριξη ανταλλακτικά, ενώ η απόκτηση, ας πούμε, τον Ραφάλ, στη δική μας την περίπτωση, δεν άφησε πίσω τον εξυγχρονισμό των F-16, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ήταν δύο εντελώς άσχετα προγράμματα. Δύο εντελώς άσχετα προγράμματα. Για εμάς υπήρχε απλά θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, με βάση το σκεπτικό πολλών αμυντικών αναλυτών, θα έπρεπε να εξυγχρονίσουμε όλα τα F-16 στο επίπεδο Viper και εμείς, να εξυγχρονίσουμε τουλάχιστον 120 μαχητικά και μετά να πάμε στο Rafale. Κατά άλλους, καλώς πήραμε τα Rafale, γιατί βρήκαμε σε πάρα πολύ καλή τιμή τα 12 μεταχειρισμένα και πήραμε και άλλα 12 καινούργια και έχουμε μια ενισχυμένη μοίρα. Δεν έχει σημασία αυτό, ναι, η εξέλιξη είναι εντελώς διαφορετική για την Τουρκία από ό,τι ήταν για μας. Η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει διαπραγματευτικά και τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ στο σύνολό του και βρέθηκε σε μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην πολεμική της αεροπορία. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τα μαχητικά της. Ήταν επιλογή της. Εγώ πιστεύω ότι η τουρκική πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία γνώριζαν τα ρίσκα των επιλογών τους. Ο ίδιος ο Ερντογάν γνώριζε τα ρίσκα των επιλογών του και τώρα ήρθε προτελεσμένον ουσιαστικά. Και αυτό... Απευθύνεται λοιπόν στους Άγγλους για το Eurofighter, γιατί και θέλει να συνεχίσει να πιέζει τη ΣΥΠΑ διαπραγματευτικά, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λειτουργήσει και την τουρκική αεροπορία. Και αυτή... Η οποία σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι καθυλωμένη. Και ναι, αυτή την τακτική την εξακολουθεί να την κρατάει ο Ερντογάν, γιατί εκ διαμέτρου αντίθετα δουλεύει και με το Ισραήλ στην κρίση της Μέσης Ανατολής, οπότε αντανακλαστικά πάει και εκεί. Ακριβώς. Και το θέμα του ΝΑΤΟ, της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει προχωρήσει, οπότε
Αυτό προχωράει. Και ακριβώς. Θέλω να μας δώσετε λίγο και τα φώτα σε, μια λεπτο, σε ένα σημείο ακόμα. Η Τουρκία έχει απενταχθεί από το πρόγραμμα των F5, ενώ η Ελλάδα παραμένει. Υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρουμε F5. Τι λένε οι πληροφορίες σας? Αναφέρεστε στα F-35. F-35, λοιπόν. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία δεν είναι μόνο ότι αποπέμφθηκε από το πρόγραμμα F-35, κύριε Δαμαπολίτη. Η Τουρκία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του προγράμματος JSF πριν από 20 χρόνια, όταν αυτό ξεκινούσε. Πριν από 25 περίπου. Ήταν στην ομάδα των χωρών που συμμετείχε στο πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35 από τα αρχικά του στάδια. Η Τουρκία, για τους αναγνώστες σας, είχε στο σχεδιασμό της την αγορά 100 τέτοιων μαχητικών, και επειδή ακριβώς συμμετείχε από τα αρχικά στάδια του προγράμματος στο F-35, είχε αποσπάσει και βιομηχανικό έργο, δηλαδή κατασκεύαζε τμήματα του αεροσκάφους, η αξία του οποίου σε βάθος χρόνου, 30 ετών τουλάχιστον, είχε υπολογιστεί σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από εκεί και η επιχειρησιακή ζημιά που έγινε και η βιομηχανική, γιατί το να στηρίζεις τη βιομηχανία σου μέσω της κατασκευής τμήματων ενός μαχητικού που ουσιαστικά θα γίνει παγκόσμιο, με το να χάσεις με ένα τέτοιο προνόμιο, εφόσον συμμετείχες από την αρχή του προγράμματος στην ανάπτυξή του, είναι μεγάλη ζημιά και βιομηχανική και επιχειρησιακή. Η Ελλάδα προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά βιομηχανικά ανταλλάγματα, δεν έχει γίνει καμία τέτοια πληροφορία γνωστή. Αν θα αποσπάσουμε από τους Αμερικανούς βιομηχανικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο του προγράμματος F-35, η Ελλάδα εξακολουθεί να περιμένει την αδειοδότηση του State Department για να αγοράσει 20 ή 24 αεροσκάφη. Θα δούμε, θα εξαρτηθεί αυτό ανάλογα με την χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσουν οι Αμερικανοί, γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά. Δηλαδή η Τουρκία ακολούθησε έναν εντελώς αντίθετο δρόμο. Ναι, μεν ανέπτυξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εγχώρια βιομηχανία της, την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία, κάτι που δεν έχει κάνει η Ελλάδα, την έχει συρρυκνώσει, αλλά από την άλλη πλευρά, στο κρίσιμο κομμάτι της αεροπορίας, με τις επιλογές της, έχει βρεθεί προτελεσμένον. Έχει βρεθεί δηλαδή μόνο μπροστά στην επιλογή του Eurofighter. Στο πρακτικό κομμάτι τώρα, στο πρακτικό κομμάτι, σε περίπτωση που αποκτήσει η Τουρκία τα Eurofighter, πώς διαμορφώνεται η ισορροπία ισχύως? Κοιτάξτε να δείτε, το Eurofighter είναι ένα εφάμιλο αεροπλάνο από πλευράς δυνατοτήτων με το γαλλικό Ραφάλ. Το γαλλικό Ραφάλ σχεδιάστηκε με βάση τη φιλοσοφία του να αντικαταστήσει 7 διαφορετικούς τύπους μαχητικών. Οι Γάλλοι απέδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε ρόλους strike, δηλαδή σε αποστολές εναντίον στόχων στο έδαφος. Έχει βέβαια το Ραφάλ και δυνατότητες στον αγώνα αέρος-αέρος. Έτσι. Ενώ το Eurofighter σχεδιάστηκε εξ αρχής σαν μαχητικό αεροπορικής υπεροχής. Δηλαδή οι Βρετανοί που είχαν και τον πρώτο λόγο στις επιχειρησιακές προδιαγραφές του αεροπλάνου, είχαν επιβάλει το αεροπλάνο αυτό να είναι κορυφαίο στον αγώνα αέρος-αέρος. Λοιπόν, να είναι μαχητικό αεροπορικής υπεροχής. Σε περίπτωση που πάρουν καινούργια Eurofighter οι Τούρκοι, κύριε Δαμοβολίτη, στον αγώνα αέρος-αέρος είναι εφάμιλα με τα Ραφάλ, θα έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύουν πυράβλους Meteor, μεγάλης ακτίνας, όπως και τα δικά μας τα Ραφάλ, σε air-to-ground δυνατότητες υπολείπονται το Ραφάλ. Δεν έχουν ούτε την ακτίνα, λοιπόν, ούτε την μεταφορική ικανότητα σε οπλικό φορτίο του Ραφάλ. Στο θέμα των δεδομένων... Είναι όμως ένα σύγχρονο μαχητικό. Ναι. Είναι ένα σύγχρονο μαχητικό. Είναι μια πραγματική απειλή στον αγώνα αέρος-αέρος. Στο θέμα των δεδομένων, δηλαδή ότι υπάρχει μια συνεργασία των Μπελαρά με τα Ραφάλ και μπορούν με ταχύτητα να ανταλλάξουν δεδομένα, αυτό είναι μέσα στα πλεονεκτήματα?
Είναι μέσα στα πλεονεκτήματα. Είναι μέσα στα πλεονεκτήματα. Συναλλικά, αυτό που έχει σημασία συνολικά είναι ότι το Ραφάλ εξαγωγικά έχει αναδειχθεί σε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μαχητικό αεροπλάνο. Τις πωλήσεις που έχει εξασφαλίσει το Ραφάλ σε παγκόσμιο επίπεδο δεν τις έχει ούτε κατά διάνοια το Eurofighter. Overall, είναι, θεωρείται πληρέστερο μαχητικό. Χωρίς να θέλω να οδηγήσω το Eurofighter, σας λέω, σε ρόλους αέρος-αέρος έχει καλύτερες επιδόσεις σε μέσα, μεγάλα ύψη, είναι επικίνδυνος αντίπαλος. Από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο ηλεκτρομαγνητικό ίχνος, φαίνεται δηλαδή από μεγαλύτερες αποστάσεις τα ραντάρ. Data Link έχουν και τα δύο μαχητικά, Link 16, δηλαδή μπορούν να συνεργαστούν με μονάδες επιφανίας, με επίγειες δυνάμεις, με άλλα μαχητικά αεροσκάφη να παίρνουν εικόνα από υπτάμενα ραντάρ. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα έχει και το Eurofighter. Η άλλη μεγάλη διαφορά, κύριε Δαμαπολίτη, είναι ότι το Eurofighter δεν είναι ένα εθνικό μαχητικό όπως είναι το Ραφάλ, που είναι αποκλειστικά και μόνο γαλλικό. Το Eurofighter είναι πολυεθνικό. Στην ανάπτυξή του, στη σχεδίαση και στην παραγωγή συμμετείχαν 4 χώρες. Η Γερμανία, η Βρετανία που είχε το ρόλο του αρχικού του προγράμματος, γιατί είχε και τις μεγαλύτερες παραγγελίες. Λοιπόν, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία κατά σειρά. Εικάζεται ότι κάποια απάρτη αμερικάνικα έχει το Eurofighter σαν μαχητικό και κάποια υποσυστήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπλοκάρουν με βάση αυτό το γεγονός κάποια πώληση του Eurofighter στην Τουρκία. Εάν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, έτσι, λέω ένα μάλλον ακραίο σενάριο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Γερμανία, που ήταν μία από τις χώρες που συμμετείχε στην παραγωγή, είχε αντιδράσει στην πώληση Eurofighter στην Τουρκία. Εκτιμάτε ότι αληθεύει αυτό? Θεωρώ ότι η Γερμανία, καταρχήν οι πληροφορίες λένε ότι προς το παρόν δεν έχει αποδεσμεύσει, δεν έχει δώσει την άδειά της για την πώληση του αεροπλάνου και στην Τουρκία αλλά και στη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προσφάτως η Σαουδική Αραβία ζήτησε μια προσφορά από τη Γαλλία, τεχνική και οικονομική, λοιπόν, για 54 μαχητικά Ραφάλ διαμόρφωσης F4. Τελευταία διαμόρφωση του Ραφάλ. Γιατί η Γερμανία δεν αδειοδοτεί την πώληση του Eurofighter στη Σαουδική Αραβία. Το ίδιο έχει δηλώσει ότι θα πράξει και στην περίπτωση της Τουρκίας. Δεν θα αποδεσμεύσει το μαχητικό για εξαγωγή στην Τουρκία από την πλευρά της. Και επομένως, εφόσον είναι πλήρες μέλος της κοινοπραξίας Eurofighter, το μαχητικό δεν μπορεί να απολυθεί. Η γερμανική βιομηχανία πιέζει τη γερμανική κυβέρνηση να αδειοδοτήσει. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα οι Γερμανοί, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα κάνουν πίσω στην περίπτωση της. Γιατί αυτό έχει μια αντίθεση, έτσι. Η Τουρκία είναι στρατηγικός σύμμαχος των Γερμανών. Είναι στρατηγικός εταίρος της Γερμανίας και πολύ πιθανόν, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι, κύριε Δαμαβολίτη, θεωρώ εξαιρετικά πιθανόν η Γερμανία να μην επιθυμεί περαιτέρω διείσδυση των Βρετανών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στην τουρκική βιομηχανία. Έτσι εμέσως να την μπλοκάρει μέσω της απαγόρευσης εξαγωγής του Eurofighter. Οι Γερμανοί έχουν ευρύτατη συνεργασία με τους Τούρκους στον αμυντικό τομέα. Υποβρύχια, αρματά μάχης, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι γραμμικά όλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι γραμμικά όμως όλα. Όχι. Προς Θεού, αυτή τη στιγμή συζητάμε ένα σενάριο. Δεν είναι απολύτως βέβαιο δηλαδή ότι η Γερμανία θα επιμείνει μέχρι τέλους σε περίπτωση που έρθουν σε συμφωνία Βρετανία και Τουρκία για την αγορά 20 ή 40 Eurofighter να συνεχίσει πεισματικά να απαγορεύει την εξαγωγή τους. Εγώ το θεωρώ λίγο απίθανο. Κάτι τελευταίο. Γιατί σας είπα ότι και η ίδια η γερμανική βιομηχανία πιέζει τη γερμανική. Είναι και τα λεφτά στην μέση, βέβαια. Ακριβώς. Είναι θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, Δαμαβολίτη, εκεί
παίζονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Διακυβεύονται μάλλον. Αυτό το λέω γιατί είχε γίνει και μεγάλη συζήτηση για το μπλοκάρισμα των F-16 από την Lockheed Martin, από τους Αμερικανούς, αλλά πίσω όμως από εκεί υπάρχουν, από την Αμερικανική κυβέρνηση, υπάρχουν πολλά όμως κεφάλαια τα οποία ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή έχει γίνει συζήτηση, με αυτό θέλω να κλείσουμε, τα Eurofighter είναι πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς που συζητάει ή βγαίνουν σε ένα μοντέλο? Κοιτάξτε, τα Eurofighter θεωρούνται μαχητικά τέταρτης και 4,5 γενιάς. Το 4,5 είναι ένα σκαλοπάτι, με συγχωρείτε, πριν από την πέμπτη γενιά που πρεσβεύει το F-35, επειδή έχει χαρακτηριστικά στέλη. Τα πρώτα Eurofighter παραγωγής μπήκαν σε υπηρεσία πριν από 20 χρόνια. Όπως και τα Rafale. Τα πρώτα Rafale που πήρε το γαλλικό ναυτικό για να επιχειρούν από το Charles de Gaulle, τότε το αεροπλανοφόρο, παραδόθηκαν το 2001. Εκείνα τα πρώτα αεροσκάφη, και τα Rafale και τα Eurofighter, δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά ως προς τις δυνατότητες. Τα πρώτα Eurofighter που εντάχθηκαν σε υπηρεσία πριν από 20 χρόνια στη Βρετανική αεροπορία, στη RAF, και τα πρώτα Rafale που εντάχθηκαν σε υπηρεσία στο γαλλικό ναυτικό, είχαν δυνατότητες μόνο αέρος-αέρος. Μπορούσαν δηλαδή να πλήξουν μόνο υπτάμενους στόχους. Άλλα μαχητικά αεροσκάφη, υπτάμενους στόχους σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, σήμερα τα αεροσκάφη μπορούν να κάνουν και ένα αέρια επιτήρηση και αναγνώριση και air to ground, να προσβάλλουν στόχους στο έδαφος, να προσβάλλουν στόχους στην επιφάνεια της θάλασσας και air to air φυσικά. Είναι ολοκληρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών ρόλων. Μετά από εξέλιξη 20 ετών. Έχουν αποκτήσει νέα ηλεκτρονικά, ραντάρ σταθερής διάταψης, με εντελώς διαφορετικές και πολύ πιο εξελιγμένες δυνατότητες σε σχέση με τα ραντάρ μηχανικής άρρωσης προ 20 ετών. Λοιπόν, 50 περίπου τέτοια αεροσκάφη μεταχειρισμένα πρώτης γενιάς Rafale, τα Trans One όπως τα έλεγαν τότε, Eurofighter Trans One που παράλαβαν και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί και κάποια κομμάτια οι Ιταλοί με τους Ισπανούς, οι Βρετανοί τα διαθέτουν προς πώληση. Απλά το κόστος για να έρθουν στο σημερινό επίπεδο από πλευράς εξοπλισμού αποστολής, να πάρουν καινούργια ραντάρ, καινούργιους υπολογιστές αποστολής, να ενσωματωθούν όλα τα νέα όπλα που έχουν ενσωματωθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η αναβάθμιση τους δηλαδή κοστίζει. Η αναβάθμιση τους, ο εξυγχρονισμός τους, έχει πολύ μεγάλο κόστος και φυσικά θα απαιτήσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή την κοινοπραξία αυτή τη στιγμή, της οποίας ηγούνται οι Βρετανοί, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην κοινοπραξία Eurofighter, επιθυμεί την πώληση καινούριων αεροσκαφών. Και εκεί πάμε σε άλλα κομμάτια, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, το Eurofighter σε κόστος. Για τους Τούρκους θα έρθει περίπου όσο θα έρθει για εμάς το F-35, που είναι άλλης γενιάς μαχητικό και άλλης φιλοσοφίας. Τόσο πολύ είναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για την τεράστια. Θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που καταβάλαμε εμείς για τα 24 Rafale, κύριε Δαμαβολίτη. Όχι μόνο γιατί τα 12 από τα 24 Rafale που πήραμε εμείς είναι μεταχειρισμένα, αλλά και γιατί, όπως σας είπα, έχουμε τις γαλλικές υποδομές υποστήριξης εδώ και 50 χρόνια. Είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια που μας... Ακριβώς. Δηλαδή το κόστος για τους Τούρκους θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα χρειαστεί να φτιάξουν υποδομές για τη συντήρηση, για την υποστήριξη των αεροπλάνων, για την εκπαίδευση των τεχνικών, για την εκπαίδευση των υπηταμένων από το μηδέν. Και αυτό το πράγμα κοστίζει πάρα πολύ σε χρόνο και σε χρήμα. Κύριε Θεόδωρε, δεν είναι η κάλλιστη λύση δηλαδή για την Τουρκία, αν θέλετε την άποψή μου. Ναι. Είναι μια λύση ανάγκης σε εισαγωγικά. Το αεροπλάνο θα κάνει τη δουλειά τους, όμως από την άλλη πλευρά το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε χρόνο και σε χρήμα. Και από την άλλη πλευρά το χρησιμοποιούν και σαν διαπραγματευτικό χαρτί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι Τούρκοι αποσκοπούν στο F-16 Viper. Μονοκινητήριο μαχητικό για όλες τις δουλειές, οικονομικό που μπορεί να το αντέξει μια οικονομία όπως η τουρκική σε μεγάλους αριθμούς.
σε επίπεδο διπλωματίας πάντως οι πεπιθήσεις δεν πάνε παράλληλα. Κύριε Θεοφανίδη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ολοκληρωμένη ανάλυση που κάνατε περί του θέματος και είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα χαρώ πολύ. Καλό απόγευμα. Χαίρετε.